Σας συγχαίρω κύριε Τσίπρα. Ξαναγυρίσατε απόψε στο ρόλο που σας πάει, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ολοκληρώσατε την επερώτησή σας κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ερώτημα που έχουν όλοι οι συνάδελφοι στα χείλη είναι γιατί μας φέρατε εδώ. Τι θέλατε σήμερα να μας πείτε? Απλά ζητάτε τη συνένεσή μας, υβρίζοντάς μας. Λέτε όλα στο φως, τα φέρνετε εσείς, υπερήφανη κυβέρνηση, και εδώ είμαστε τελείως στο σκοτάδι ως προς τα συγκεκριμένα μέτρα. Ποια είναι τα μέτρα που τα φέρνετε όλα στο φως? Εσείς διαπραγματεύεστε και ζητάτε τη δική μας άποψη, κατακρίνοντάς μας για το χθες, χωρίς να ζητάτε την άποψή μας για αυτό που κάνετε εσείς σήμερα. Με αυτό δεν ήταν το ζητούμενο? Αυτό δεν μας έστειλε ως πρόσκληση για τη σημερινή ημέρα, κυρία Πρόεδρος? Η Ευρώπη όλη δεν μας ακούει σήμερα? Ζητάτε συνένεση και τι φέρατε εδώ? Ακούστε, να την κόψουμε την πλάκα επιτέλους. Δεν μας φέρνετε επιτέλους τα μέτρα τα οποία έχετε να μας πείτε να τα κρίνουμε, κύριε Τσίπρα. Όλα τα άλλα είναι για κουβέντες. Έχετε μέτρα μας πείτε? Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις? Είναι κοστολογημένες? Τις έχετε ελέγξει πλήρως? Όταν τις πάτε μεθαύριο στο Eurogroup θα ξέρουν τη δικιά σας άποψη πλήρως για να την κρίνουν? Μας πάτε στο ότι υπογράψατε κάτι που δεν λέγεται μνημόνιο. Μνημόνιο λέγεται και τα μικρά παιδιά το ξέρουν. Δικαστήριο του Λουξεμβούργου έχει μέσα, το θυμάστε? Αγγλικό δίκαιο έχει μέσα, το θυμάστε? Η πρόεδρος της Βουλής που γρήγορα χτυπάει το κουδούνι πάντα σε μένα. Η πρόεδρος της Βουλής. Είναι αυτόματο, κύριε Σαμαρά. Έλεγε, ναι, είμαι βέβαιος ότι είναι αυτόματο. Δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Είναι βέβαιο. Η πρόεδρος της Βουλής έλεγε εδώ στη Βουλή ότι θα είναι εθνική προδοσία όποιος θα έχει δικαστήρια του Λουξεμβούργου και αγγλικό δίκαιο. Και ότι θα είναι προδότες αυτοί. Τι έγινε, γίνατε προδότες για την πρόεδρο της Βουλής? Έχετε άλλη άποψη? Μήπως δεν το είπε? Αυτό δεν είναι το μνημόνιο? Πώς το ονομάζετε? Πείτε το όπως θέλετε. Το ίδιο κείμενο δεν είναι? Αλλά ας πάμε αλλού. Επενδύσεις θέλετε? Σας νοιάζουν? Μιλάτε για ύφεση. Φεβρουάριο και Μάρτιο σας το είπα, κάνατε ήδη στάσεις πληρωμών. Σας είπα θέρμανση, νοσοκομεία, ΕΟΠΗ, επίδομα τέκνων. Και για τον έμφυα βέβαια, εσείς ο Πρωθυπουργός της αλήθειας και του φωτός, κουβέντα. Αυτά λέγατε στον κόσμο προεκλογικά. Εγώ να σας πω ότι μόλις ανακοινώθηκε σήμερα ο Πανευρωπαϊκός Δείχτης Οικονομικού Κλίματος. Όλη η Ευρώπη πάει προς τα πάνω και η Ελλάδα πάει μόνο προς τα κάτω. Όταν τον περασμένο ευθυνόπορο τα πράγματα ήταν ακριβώς αντίθετα. Πήγαμε μάλιστα Οκτώβριο και Νοέμβριο η Ελλάδα πιο γρήγορα, θετικότερα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και σήμερα κατρακυλάμε. Αλλά αφήστε, δεν το έχετε το θέμα των οικονομικών. Καλύτερα να μην ασχολείστε, γιατί λέτε μια ζωή γύρω από τα νούμερα απίστευτες αερολογίες. Αλλά να πάμε σε κάτι άλλο. Είπατε ότι θα δεχόμασταν εμείς να κοπούν οι επικουρικές συντάξεις 90%. Μειώσεις συντάξεων μισθών εμείς δεν δέχτηκαμε. Γι' αυτό δεν έκλεισε η τελευταία διαπραγμάτευση. Το 90% δεν καταλαβαίνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα ήταν 8. Και υπήρχαν άλλα επικουρικά ταμεία που θα ανέβαιναν οι επικουρικές συντάξεις. Προσέξτε, μην οδηγήσετε τα πράγματα να ζητήσουν από εσάς όσα εμείς δεν τους κάναμε. Προσέξτε, μην το πάτε εκεί. Μιλάτε μετά για διαπλοκή, για μηντιάρχες, ολιγιάρχες, διαφθορά κτλ. Δέστε ποιοι σας στήριξαν προεκλογικά και μετεκλογικά, κύριε Τσίπρα. Ολόκληρο το λόμπι της δραχμής, η φωτόπουλη πάσης Ελλάδος, και αν είχε κάνει ένας δικός μας υπουργός αυτά που έκανε ο Κατρούγκαλος, θα του φέρονταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αυτή την ανοχή? Και έχετε το θράσος να μιλάτε για ολιγάρχες? Και αλήθεια,
Αλήθεια. Αλήθεια. Κύριε Γιακουμάτο, κανονικά θα έπρεπε να κάνω σύσταση στον κύριο Σαμαρά γιατί προσβάλλει. Γιατί προσβάλλει. Επομένως μην παρεμβαίνετε. Αν έπρεπε να γίνει σύσταση, έπρεπε να γίνει στον κύριο Σαμαρά. Δεν κάνω σε κανέναν. Μην διακόπτετε, γιατί διακόπτετε τον αρχηγό του κόμματός σας. Πώς σας φαίνεται σε όλους εσάς που ζητάτε αυξήσεις αποδοχών το γεγονός ότι ένας υπουργός σας έπαιρνε για πάντα το 12% των μισθών του μισθού εκείνων που επρόκειται να επαναπροσλάβει. Προστασία με το αζημίωτο, έτσι, από τον υπουργό και τους συνεργάτες του. Λαμπρό αριστερό ήθος. Είναι κάτι το οποίο δεν σας επιτρέπει να μιλάτε για την ηθική της αριστεράς. Μιλήσατε μετά και είπατε ότι μυστική διπλωματία και προσωπικές στρατηγικές σε εσάς δεν υπάρχουν. Η δηλώση Καμένου είναι η θέση σας? Ρωτάω, είναι η θέση σας? Το ταξίδι στην Τεχεράνη συγγενικού σας προσώπου εκφράζει όλη την κυβέρνηση? Είναι η θέση σας? Ξέχασα να σας συγχαρώ και για κάτι άλλο, κύριε Τσίπρα. Φουλ υποστήριξη από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Ούτε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατά Σαμαρά να ήταν. Στη θέση σας δεν θα ένιωθα και πολύ άνετα. Εκτός αν οι συγκλήσεις πράγματι τελικά δεν είναι τυχαίες. Είπατε για τον κύριο Γιούνκερ. Δεν κατάλαβα. Εγώ έβαλα και υποβάθμισαν τη χώρα 3 βαθμίδες οι ξένοι οίκοι. Ο πιο στενός μου φίλος στο εξωτερικό πράγματι, ο κύριος Γιούνκερ, αλλά το είπατε ανάποδα. Είναι κάτι που εσείς έχετε δηλώσει ότι δίνει εκείνος κυρίως τη μάχη υπέρ της Ελλάδος, βοηθώντας την κυβέρνηση. Φανταστείτε τι θα λέγατε κατά του Γιούνκερ, εάν πράγματι ο Γιούνκερ έφερνε το όποιο πρόσκομα, το όποιο εμπόδιο στις διαδικασίες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον στην Ευρώπη. Εκεί είχατε να βρείτε, να χτυπήσετε. Και τα 2 δις τα θεωρείτε ότι είναι δικά σας? Είναι δικό μας έργο από το ΑΕΣΠΑ 2007-2014. Αλλά το πρόβλημα το οποίο σας έθεσα στην αρχή και για το οποίο δεν είχατε απάντηση καμία, παραμένει. Πού θα βρεθούν τα χρήματα που χρειάζεται η χώρα για τον επόμενο 1,5 χρόνο, κύριε Τσίπρα? Είναι 36 δισεκατομμύρια. Και το μεταξύ η ανεργία ανεβαίνει. Όταν μεταξύ Νοεμβρίου του 2013 και Νοεμβρίου του 2014 υπήρξαν καταγεγραμμένοι 157.000 λιγότεροι άνεργοι. Εγώ δεν λέω ότι σώθηκε το πρόβλημα, προς Θεού, λύθηκε. Αλλά υπήρχε η κατεύθυνση, υπήρχε η ροπή, υπήρχε η τάση. Και σήμερα είναι ακριβώς η αντίθετη. Επομένως, προφανώς δεν καταλάβατε εκείνα που σας είπα, κάνατε ότι δεν καταλάβατε. Εγώ σας το λέω, ξυπνήστε γιατί καταστρεφόμαστε. Αλλά εσείς μας φέρατε σήμερα εδώ, όχι για να ενημερώσετε εμάς, αλλά για να σας ακούσει η αριστερή σας πτέρυγα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Απ' τη μία δεν μπορείτε να κυβερνήσετε και από την άλλη παριστάνετε ότι διαπραγματεύεστε. Ενώ η χώρα πνίγεται σε αδιέξοδα τα οποία εσείς ο ίδιος έχετε φτιάξει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει να λύσετε το δικό σας εσωκομματικό πρόβλημα. Επιτέλους προχωρήστε. Εμείς λέμε πρώτα η πατρίδα, μετά το κόμμα, κύριε Τσίπρα. Και κυρία Πρόεδρε, επίσης κάτι τελειώνω. Μια που σας έδειξα για σεξισμό, να σας θυμίσω κάτι. Γυναικών αρετή Πλούταρχος. Η Ανδρία λέει είναι αρετή και των ανδρών και των γυναικών. Ας μην παρεξηγήσετε λοιπόν τόσο εύκολα.